Όταν είδα το βίντεο, ταρακουνήθηκα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμενος και τις τελευταίες στιγμές, σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήμουν όντως ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε. Θυμήθηκα την κουβέντα του επιτόπου που μου έλεγε θα τα πούμε το βράδυ. Ο Παντελής Παπουτσόγλου, φίλος και γείτονας του Γιώργου Βακάκη, ήταν ο τελευταίος που συζήτησε μαζί του. Στο μαγαζί του, όπως κάθε μέρα, ο 24χρονος πήρε καφέ και συνομίλησαν πριν ξεκινήσει τη μοιραία διαδρομή με την Πόρσε, δίνοντας μάλιστα ραντεβού για το ίδιο βράδυ. Εκείνο το πρωί ήταν εδώ, ήρθαν το μεσημεράκι να πάρουν καφέ με το άλλο το παιδί. Πήρε τον καφέ και επειδή λέγαμε πως συναντηθούμε μετά, μου είπε ότι θα πεταχτεί στα Ινόφτα στις αποθήκες και θα γύρνα για το βράδυ πίσω. Αυτό. Είχε ένα πρόβλημα με το αμάξι. Ναι, είχε ανάψει ένα λαμπάκι και επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα εγώ, του είπα ότι μπορούσα να το βοηθήσω και μου είπε καλά να πάω να κάνω τη δουλειά μου και θα γυρίσω το βράδυ να τα πούμε αν είναι. Πού δεν γυρίσω. Ποτέ. Δεν μιλάτε για το αυτοκίνητο που είδαμε στο ατύχημα. Όχι, όχι, όχι. Εκείνη τη μέρα το αυτοκίνητο το δικό του... Το δικό του είχε ανάψει ένα λαμπάκι, ένα check engine και το είχε αφήσει. Προφανώς πήρε το άλλο αυτοκίνητο. Ναι, προφανώς. Πήρε όποιο αυτοκίνητο ήταν διαθέσιμο, προφανώς της οικογένειας και πήγε με αυτό να κάνει τη δουλειά του και να το μοιραία. Δεν είχε έρθει ποτέ από εδώ με αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που... Α, έχει και πόρση ο πατέρας μου να την πάρω να έρθω μια βόλτα να τη δείτε. Δηλαδή ήταν πάντα με το δικό του. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όταν έφυγε από εδώ, πήρε καφέ. Ήταν νυφάλιος, ήρεμος, ξεκούραστος ή μήπως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ταλαιπωρημένος, κουρασμένος, οτιδήποτε. Δηλαδή σε θέση να μην έχει τέλεια οδηγικά αντανακλαστικά. Απόλυτα νυφάλιος. Ήρθε να πάρει τον πρωινό του καφέ, ούτε κουρασμένος ήταν, ούτε υπό την επίρρεια αλκοόλ που έχει ακουστεί και τέτοια. Ήταν απόλυτα νυφάλιος ένας άνθρωπος που ξυπνάει το πρωί και έρχεται να πάρει τον καφέ του. Από όσα έχετε ακούσει, τι είναι αυτό που σας εξόργησε περισσότερο, γιατί μου είπατε ότι πολλά από αυτά που λέγονται, αν είναι δυνατόν, να ακούγονται για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά που έχουν ακουστεί για 35 ώρη διασκέδαση και πήγαινε Αράχοβα να πιει ποτό με φίλους και να συνεχίσει τα ξενύχτια και ήταν πιωμένος και τέτοια. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δυστυχώς. Είστε ο τελευταίος που τον είδε που μίλησε μαζί του. Ναι, ήταν απόλυτα νυφάλαιος, ήταν ήρεμος. Μπορεί να κάναμε κουβέντες για ακριβά αυτοκίνητα και τέτοια, αλλά δεν θα μου το έπαιζε ποτέ με στυλάκι ότι εγώ έχω λεφτά, ας πούμε, και τέτοια. Ήταν χαμηλών τόνων και δεν προκαλούσε καθόλου. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερος. Λάτρεις ταχύτητες και τέτοια. Από ό,τι είχαμε μιλήσει κιόλας και τον είχα δει με τη μία ζώνη, γενικά ήταν πολύ επιφυλακτικός και προσπαθούσε να τηρεί όλους τους τρόπους ασφάλειας. Δεν ξέφευγε, λέτε, σαν ξέφευγε, δεν... Άμα έτρεχε, θα έτρεχε μόνο σε ανοιχτά μέρη, σε... Δεν ήταν κάποιος που θα έτρεχε στο στενάκι για να το παίξει και τέτοια. Ήταν πολύ επιφυλακτικός και πολύ χαμηλών τόνων. Εστιάζοντας τα ελαστικά, την Πόρσε του Γιώργου Βακάκη για πρώτη φορά αναμένεται να εξετάσουν τη Δευτέρα οι εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει η οικογένειά του.